Μέρκελ ήλθε, είδε και απήλθε. Έρχεται ο Σόλτς, κατά πώς δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι θα έχουμε καινούριο καγκελάριο, θα έχουμε συμμαχική κυβέρνηση τριών διαφορετικών κομμάτων. Τι μπορούμε να περιμένουμε και σε τι να ελπίζουμε, Παντελή? Για πρώτη φορά τριών κομμάτων, έτσι, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Έτσι. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα ελληνοτουρκικά θα είναι το βασικό θέμα που θα απασχολήσει και τη νέα κυβέρνηση της Γερμανίας με την Ελλάδα. Θα είναι το βασικό θέμα που θα... στις δύο χώρες. Το Βερολίνο θα κληθεί και πάλι να κρατήσει ισορροπίες. Έχουμε τους σοσιαλδημοκράτες που είναι σχετικά ουδέτεροι. Τους πράσινους που είναι εχθρικοί εναντίον της Τουρκίας και τους φιλελεύθερους που είναι σκεπτικιστές. Θα πρέπει όλα αυτά να παντρευτούν μαζί σε μια ενιαία στάση απέναντι στην Τουρκία. Είναι γεγονός ότι δεν θα αλλάξει δραστικά η στάση της Γερμανίας απέναντι στην Τουρκία, αλλά σίγουρα, σίγουρο είναι αυτό, δεν θα είναι η ίδια. Δεν μπορεί να συμμετέχουν στην κυβέρνηση πράσινη και να είναι η ίδια στάση της Γερμανίας απέναντι στην Τουρκία, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτό που άκουσα εγώ προσωπικά είναι αυτό που έλεγε εδώ και πολύ καιρό ο καγκελάριος, ότι ναι, ο κύριος Ερντογκάν χρησιμοποιεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ως όπλο, όμως για τους Ευρωπαίους, αυτό κρύβεται και σαν τα λόγια της, για τους Ευρωπαίους ο κύριος Ερντογκάν και η Τουρκία κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Το έχει πει με διάφορες, σε πολλές άλλες περιστάσεις, ο καγκελάριος διπλωματικά. Η Τουρκία κάνει τη βρώμικη δουλειά και βέβαια το εκμεταλλεύεται αυτό που κάνει τη βρώμικη δουλειά. Θέλει και τα χρήματα και μας απειλεί, αλλά κρατάει και 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτό είναι αλήθεια που πει. Αυτό είναι αλήθεια, όπως αλήθεια είναι ότι δεν τα μιλάει εκ μέρους όλων των Ευρωπαίων. Ο κύριος Μακρόν, για παράδειγμα, κρατάει διαφορετική στάση πάνω στο ίδιο θέμα. Δεν νομίζω στο θέμα των προσφύγων ότι κρατάει διαφορετική. Κρατάει διαφορετική στάση και σίγουρα δεν διατηρεί τις σχέσεις που διατηρεί η Μέρκελ όλο αυτό το διάστημα με τον Ερντογάν. Ελπίζουμε στον επόμενο καγκελάριο πιο αιχμηρό λόγο, να αποκτήσει ο λόγος και οι πράξεις βεβαίως γωνίες, γιατί η Μέρκελ μας ήρθε πολύ στρογγυλεμένη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.